Αγαπητοί μας τηλεθεατές, η ευλογία μεγάλη, ένα υπερθέαμα, ο Ιερός Ναός του Οσίου Μελετίου. Γερόντισσα, ευλογείτε, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για αυτή τη χαρά και αυτή την ευλογία της συναναστροφής της πνευματικής, γιατί αυτό το οποίο θα γίνει πρώτα ο Θεός το Σάββατο, θα έλεγα ότι είναι το γεγονός της χρονιάς. Για το νησί μας, για την Ιερά μας Μητρόπολη, για την Ιερά Μονή της Παναγίας της Υψενής, και αναφέρομαι στα εγγένεια του νέου Ιερού Ναού του Οσίου Μελετίου. Ευδόκησε ο Θεός μετά από 10 χρόνια να ολοκληρωθεί σχεδόν το έργο του Ναού της Αναγέρσεως του Οσίου Μελετίου, με την ευλογία και την προτροπή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Κυρίου Κυρίλου, ξεκίνησε το έργο. Και με την αγωνία και τον πόθο όλων εσάς. Όλων και τον κόπο όλων των προσκυνητών, των πιστών, των ομογενών, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να το βλέπουμε σήμερα στο σημείο που έφτασε, με τη χάρη του Θεού. Ναι, με τη χάρη του Θεού. Πάμε λίγο να δούμε και να μας πείτε λίγα λόγια, γιατί σε κατηδίαν συζητήσεις μας λέγατε για τη ζωντανή παρουσία του Οσίου Μελετίου στο ναό, στα σχέδια, όταν γίνονταν κάποια λάθη. Αυτό τι δηλώνει? Τα μεγάλα κατορθώματα της πίστεώς μας και τη ζωντανή μας πίστη. Τη ζωντανή πίστη και τη ζωντανή παρουσία των Αγίων στη ζωή μας. Στη ζωή μας και στα έργα μας, όταν βέβαια είναι πάντοτε προς δόξαν Θεού. Και όταν γίνονται με ειλικρίνεια και με αγάπη. Πέρασαν μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, θα μπορούμε να πούμε ότι ο Άγιος Μελέτιος ήταν ο επιβλέπων μηχανικός στο έργο. Ζήσαμε η αδερφότητα πολλές φορές την παρουσία του. Παράλληλα, θεωρώ και όσοι εργάστηκαν εδώ, μας είπαν τις εμπειρίες τους με την παρουσία του Αγίου. Και ωφελήθηκαν ποικίλο τρόπος. Και ωφελήθηκαν, ακριβώς, ακριβώς. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο ήταν όταν ήρθε η στιγμή να συνεχίσουμε ο ναός, να που αρχικά είναι πετρόκτιστος και ο σκελετός του ναού είναι μόνο με μπετόν. Όταν ο ναός ήταν προς το τέλος και έπρεπε να πέσουν οι τελευταίες κολόνες του ναού, είχε έρθει ο σιδεράς για να σιδερώσει και να τοποθετήσει τις τελευταίες κολόνες. Όταν ο πετράς εδώ του λέει, ό,τι κάνεις εδώ να το προσέχεις, γιατί ο Άγιος εδώ όλα τα παρακολουθεί. Είναι, όπως είπατε, ο επιβλέπων μηχανικός. Ακριβώς. Πολύ σωστή έκφραση. Ήρθε, ολοκλήρωσε το έργο, σιδέρωσε, καλούποσαν και ήρθαν οι μηχανικοί να παραλάβουν τα σίδερα. Ήταν 4 Αυγούστου. Πράγματι, ήταν όλοι ικανοποιημένοι. Και του λένε του κυρίου, μου λένε εμένα, γερόντισα να ρίξουμε τα μπετά πριν τις 15 Αυγούστου. Πριν της Παναγίας. Ναι, πριν της Παναγίας. Οπότε ο κύριος Μιχάλης του λένε μπορείτε να φύγετε. Στη συζήτηση πάνω με τους μηχανικούς τους είπε ότι καλύτερα είναι να το αφήσουμε για το Σεπτέμβριο, που είναι πιο δροσερός ο καιρός. Και εκεί σταμάτησε η συζήτηση μεταξύ μας. Το βράδυ λοιπόν ο κύριος Μιχάλης κοιμήθηκε και στον ύπνο του βλέπει έναν καλόγερο, ένα μοναχό, και του λέει, όλα στο ναό μέχρι τώρα είναι σωστά. Εσύ γιατί άφησες τις κολόνες ατελείωτες που εκεί στηρίζεται όλος ο ναός? Να πας να τις φτιάξεις. Εκείνος ξύπνησε έντρομος. Συγκλονισμένος. Και συγκλονισμένος και συνειδητοποίησε το λάθος ακόμα περισσότερο. Που είχε, έτσι. Βέβαια δεν το έκανε σκοπίμως, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Όπως είπα πριν, επειδή ο ναός ήταν πετρόκτιστος, δυσκολευόταν όταν ήρθε η στιγμή να ενωθούν οι δύο κολόνες που ήταν σε αναμονή, έπρεπε να τις δέσει γύρω-γύρω με στάφες, με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορέσε να το κάνει. Βέβαια, εκείνος παίρνει τηλέφωνο εδώ τον Πέτρα και του λέει να πείτε στη γερόνισσα να μην ρίξουν τα μπετά και εγώ με προσωπικά μου έξοδα θα αναλάβω να διορθώσω το λάθος. Με έρχεται όντως 16 Αυγούστου, ξεκαλουπώνουν τις κολόνες, γιατί το πρόβλημα ήταν στις κολόνες, ξεκαλουπώνουν τις κολόνες και φαίνεται ότι τα σίδερα ήταν ελεύθερα και όχι δεμένα μεταξύ τους. Αυτό μόνο ο Άγιος θα μπορούσε να το αποκαλύψει, ούτε οι μηχανικοί μπορούσαν να το δουν, ούτε κανείς. Και αυτό ακριβώς βλέπουν την παρουσία του Αγίου. Είναι σαν να έχουμε ένα ραγισμένο πόδι. Σε κάποια στιγμή, σε ένα σεισμό, ήταν οι 4 βασικές κολόνες του ναού. Σε ένα σεισμό θα γινόταν μεγάλη σεισμή. Είναι τα αθέατα μυστήρια του Θεού αυτά, γερόντισσα, ναι, που πραγματικά δείχνουν
την ζωντανή παρουσία του Αγίου, θα το πούμε πολλές φορές, γιατί αν είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε ρεπορτάζ με ανθρώπους εδώ των χωριών, όλοι θα μας έλεγαν την παρουσία την θαυματουργική του Οσίου Μελετίου. Θέλω να αναφερθώ για την διάσταση του ναού, ότι έγινε με την ευλογία και την προτροπή του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου μας, για να τιμήσει έναν Άγιο της Ρόδου και παράλληλα για να εξυπηρετεί και τις ανάγκες της Μονής, διότι όσοι έχετε έρθει στο μοναστήρι μας γνωρίζετε ότι το καθολικό μας είναι αρκετά μικρό και ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο ο κόσμος δεν μπορεί να προσέλθει όταν μέσα στο... εορτάζει ο Άγιος. Και, ναι, μέσα, γιατί γιορτάζει, η γιορτή του είναι 12 Φεβρουαρίου, είναι μέσα στην καρδιά του χειμώνα, οπότε χρειαζόταν και ένας ανάλογος ναός. Αν κάποιος σας ρωτούσε, γιατί υπάρχουν και πολλοί τηλεθεατές που πιθανόν να μην γνωρίζουν για την βιωτή, για τη ζωή του Οσίου Μελετίου, πολύ σύντομα, πώς θα τον σχεαγραφούσατε? Ο Άγιος Μελέτιος έζησε απλά και ταπεινά. Η καταγωγή του ήταν από την Πυλώνα και από τη Λάρδο, να το τονίσουμε αυτό. Εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο, έζησε τα παιδικά του χρόνια. Από νεαρός είχε σημεία αγιότητος, είχε καθαρότητα και ταπεινότητα και ένα απόγευμα, εκεί που προσευχόταν σε αυτήν εδώ την περιοχή, δεν ξέρουμε ακριβώς το σημείο, βλέπει μία στήλη φωτός από τον ουρανό να φωτίζει τη ρίζα μίας ελιάς. Και εκεί ακούει μια γυναικεία φωνή που του λέει: «Εδώ θα βρεις την εικόνα μου και θέλω να μου χτίσεις μοναστήρι». Πηγαίνοντας λοιπόν στην κουφάλα της ελιάς, βρίσκει την εικόνα της Παναγίας της Υψενής. Μάλιστα. Την παίρνει την εικόνα, πηγαίνει στο σπίτι του και λέει: «Η Παναγία μου, λέει, πώς να σου χτίσω μοναστήρι». Μιλάμε, ήταν περίοδος τουρκοκρατίας. Πολύ δύσκολα, πολλά δύσκολα χρόνια. Και εκεί η Παναγία του παρουσιάζεται σε όραμα και του λέει: «Θα σκάψεις το τάδε σημείο και θα βρεις λύρες. Και από σήμερα θα είμαι βοηθός σου». Μάλιστα. Και ο Άγιος βρίσκει όντως τις λύρες, παίρνει τη θαυματουργή εικόνα στον τότε Μητροπολίτη Ρόδου, λέει όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Ανοίξε και την πόρτα και να δούμε τον Καλλιμάρμαρο ναό. Και μετά επιτελούνται έργα. Αυτό είναι το καλό, ότι είναι αυθόρμητα όλα αυτά. Είναι οι ετοιμασίες πριν την τελετή των εγγενείων, Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί. Μετά, εφόσον πήγε στο Σεβασμιότατο, ο Σεβασμιότατος είδε την καθαρότητά του, την αγνότητά του και τον κύριο μοναχό και μετέπειτα ιερομόναχο εδώ στην Ιερά Μονή. Ο Άγιος ήταν αγαπούσε την ησυχία, την άσκηση, γι' αυτό είχε και μια σπηλιά μέσα στο δάσος όπου εκεί νυχθημερών προσευχόταν. Η εικόνα της Παναγίας της Υψενής χρονολογείται 16ος αιώνας. Να αναφέρουμε ότι οι πρώτοι κτήτορες της ήταν από την Κύπρο. Προϋπήρχε παλαιότερος ναός και υπάρχει έγγραφο στον κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου που το 1839 γκρεμίζεται ο παλαιότερος ναός και κτίζεται εκ νέου και είναι το καθολικό αυτή τη στιγμή της Μονής που έκτισε ο ίδιος ο Άγιος Μελέτιος. Γι' αυτό και θεωρείται και νέος κτήτορας της Μονής. Ένας Άγιος λοιπόν, πολύ θαυματουργός, και θέλω να μας πείτε λίγο και για το τέλος του μπροστά στον Μητροπολίτη, όπου συκοπαντήθηκε. Ο Άγιος, επειδή επιτελούσε σημαντικό έργο σε όλη τη Ρόδο και στα χωριά. Και στα χωριά πήγαινε, εξομολογούσε τον κόσμο, λειτουργούσε, στήριζε τον κόσμο στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας και έκανε μεγάλο εθνικοθρησκευτικό έργο και επίσης ήταν κατά των μεικτών γάμων. Να γνωρίζουμε ότι στη Λίνδο κυρίως ήταν Τούρκοι κάτοικοι και συνάπτανε συχνά σχέσεις με Ελληνίδες. Ο Άγιος ήταν κατά αυτών των γάμων. Εκείνη την περίοδο η αδερφή ενός επιτρόπου από το χωριό της Λάρδου είχε συνάψει μια τέτοια σχέση και ο Άγιος του συμβούλευσε να διακόψουν. Το μαθαίνει τότε ο Τούρκος, ο οποίος έστησε καρτέρι μαζί με άλλους και έχουμε τη μαρτυρία ότι σκοτώσανε τους δύο δημογέροντες στο χωριό και ο προορισμός τους ήταν συνεχεία το μοναστήρι για να σκοτώσουν και τον Άγιο Μελέτιο, τον οποίο τον ενημέρωσε η τότε νεοκόρος της Μονής και κρύφτηκε στη σπηλιά, όπου εκεί δεν το βρήκαν οι Τούρκοι.
Εν συνεχεία, για να τον κατηγορήσουν τον Άγιο, τον συκοφάντησαν ότι είχε σχέσεις με μία κοπέλα εδώ, η οποία είχε μία καθυστέρηση διανοητική, η οποία είχε μείνει από ένα Τούρκο έγκυο και της είπαν να πει ότι το έπραξε ο Άγιος Μελέτιος. Γι' αυτό λέει και ο στίχος «Ρίσε με, Κύριε, από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σέντολά σου». Και το μαθαίνει τότε ο Μητροπολίτης Ρόδου, τον καλεί σε απολογία. Όταν ο Άγιος άκουσε όλες τις κατηγορίες αυτές, δεν είπε τίποτα, μόνο στο τέλος του είπε ότι είμαι ανίκανος να διαπράξω μια τέτοια πράξη, και εκείνη τη στιγμή άφησε την ψυχή του μπροστά στο Μητροπολίτη Ρόδου. Ο οποίος ανεγνώρισε την αγιότητα. Την αγιότητα κατά την ετοιμασία του σκηνώματος. Και μετά από 4 τον έθαψαν στην παλιά Μητρόπολη της Ρόδου, και μετά από 4 χρόνια, όταν έγινε ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων, εκεί τα λείψανε, ευωδίασαν, και γι' αυτό το λόγο μοιράστηκαν στους πιστούς, και εμείς στο μοναστήρι έχουμε την Αγία Κάρα του, τη Σιαγόνα του και την Ολένη του Αγίου. Το 2012. Μεγάλη ευλογία για μας να πω στο μοναστήρι, γιατί έχουμε μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Υψενής και τα χαριτόβρητα λείψανα του Αγίου Μελετίου που ευωδιάζουν όταν εκείνος θελήσει. Το 2012 έγινε ο θεμέλιος λίθος, ναι. Εδώ σε αυτόν τον ναό. Πρώτα ο Θεός το Σάββατο, 10 χρόνια μετά, το 2022, θα γίνουν τα εγγένεια. Θα είναι πια για τις λατρευτικές ανάγκες. Ένα κόσμημα, βλέπουμε τα μάρμαρα, το τέμπλο. Και όταν τελειώσει πια, αφού εγγενιαστεί, νομίζω ότι θα είναι το σημείο κατά τεθέν εδώ της περιοχής, και σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια κατά Θεόν, όχι ανθρωπίνως. Στους πιστούς που συνέβαλαν οι πάντες για να είμαστε σήμερα εδώ και να βλέπουμε αυτό το έργο. Δόξα τω Θεώ, και θα ήθελα να πω ότι συμπίπτει, είναι μια θαυμαστή συγκυρία ότι συμπληρώνει η αδελφότητα της Μονής μας 30 χρόνια. Έντονης παρουσίας, θα έλεγα εγώ. Και έτσι, μοναχικής ζωής. Στα 30 χρόνια, είναι μια 30ετήρης. Και δεν πρέπει εδώ, Γερόντισσα, να λησμονήσουμε ότι ο πρώτος που ασχολήθηκε με τον Όσιο Μελέτιο ήταν ο Σεβαστός μας Γέροντας. Το στο Γέροντα. Ο πρώην Γάνου και Χώρας, με εκείνο το κόκκινο βιβλιαράκι που είχε βγάλει για τον Παπαμελέτιο της Λάρδου, που μέσα εκεί διάβαζες και καταλάβαινες αυτή την απλότητα και την αγιότητα του ανδρός αυτού. Και ήρθε βέβαια μετά με την απόφαση και την προτροπή του Σεβασμιωτάτου και την απόφαση της Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, η επίσημη Αγιοκατάταξη, που εορτάστηκε το 2014 εδώ στο μοναστήρι μας, με την παρουσία του τότε Ρεθύμνης και Νίνα Αρχιεπισκόπου Κρήτης και άλλων αρχιερέων. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα αυτές τις ημέρες, πείτε μας λίγο το πρόγραμμα την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός, 6 ώρα θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός των εγγενείων. Θα τελεστεί στο καθολικό της Μονής, κατά την τάξη πάντοτε της Εκκλησίας μας. Και την επομένη, το Σάββατο, 7 η ώρα, με 11.30 περίπου, κάπου εκεί πιστεύω θα ολοκληρωθούν και τα εγγένεια, θα τελεστούν τα εγγένεια του ναού. Έχουν προγραμματιστεί και προσκυνηματικές εκδομές, θα έρθουν πολλοί. Δόξα τω Θεώ. Και αυτό το οποίο έχουμε... Η Ρόδος τιμά το δικό της Άγιο, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι ο Άγιος Μελέτος είναι γέννημα, θρέμα της Ρόδου, εδώ έζησε, εδώ και αγίασε. Και δώρο και καύχημα του νησιού μας. Και αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι μέσα από τα εγγένεια πρέπει όλοι μας να ανακαινιστούμε. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Βλέπω όμως εδώ και τον καλλιτέχνη που έφτιαξε το ξυλόγλυπτο τέμπλο, τον αγαπητό μας Σταύρο, θα μας πει κάποια λόγια. Και αν θέλετε, κλείνοντας, να ψάλετε το απολυτίκιο του Οσίου Μελετίου. 2022 λοιπόν, αγαπητέ Σταύρο Σεγκούνα, το τέμπλο, το ξυλόγλυπτο, οι όμορφες παραστάσεις από το ζωικό και το φυτικό βασίλειο, και σίγουρα εσύ, επειδή έχεις εγκύψει και έχεις ασχοληθεί επισταμένος, θα έλεγα, θέλω να μας πεις λίγα λόγια πώς εμπνεύστηκες, αν ήταν η παρουσία του Αγίου και σε σένα, γιατί πολλές φορές έχουμε πει με τη Γερόντισσα ότι ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος μας εμπνέει και μας δείχνει τους τρόπους για να μπορέσουμε το αποτέλεσμα να το αποτυπώσουμε, είτε στο ξύλο είτε στο μάρμαρο,
είτε έξω στους τοίχους και παντού. Είναι ο επιβλέπων μηχανικός, όπως είπε η Ιερόλυσσα. Έτσι, όπως τα λέτε, είναι. Γι' αυτό γράφουμε διαχειρώσεις. Εμείς μόνο το χέρι μας βάζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το οποίο είναι κατευθυνόμενο. Έτσι, έτσι. Πες μας λίγα πράγματα. Είμαι γεννημένος την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στην εκκλησία μας. Λοιπόν, το τέμπλο είναι επηρεασμένο από την παράδοση τη ροδίτικη πάνω στα ξυλόγλυπτα τέμπλα. Είναι μια ξεχωριστή παράδοση της Ρόδου. Είναι μια ξεχωριστή. Ξεχωρίζει από τα άλλα νησιά. Εννοείται. Και νομίζω ότι το έχουμε αποτυπώσει. Αρκετά καλά. Πες μας κάποιες λεπτομέρειες. Πες μας κάποια πράγματα εσύ, ό,τι νομίζεις. Λοιπόν, κάτω στα θωράκια έχουμε τα ελάφια που είναι η παράδοση της Ρόδου. Βεβαίως. Και όπως διψούν τα ελάφια, ως έλαβος η διψώσα, έτσι και οι ψυχές μας πρέπει να διψούν από αυτό το πνευματικό που είναι η Εκκλησία μας, που είναι όλα αυτά τα οποία ζούμε και βιώνουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Όπως το λέτε. Τώρα εδώ βλέπουμε στο πανοθωράκιο μια ασπίδα που είναι αποτρεπτικό, συμβολίζει το χώρο του ιερού από το χορό. Έχει το σταυρό και στο άλλο θωράκιο, στο πανοθωράκιο, έχει το χοιρό. Μάλιστα. Πάνω στην ασπίδα. Χριστός. Που είναι και πάπυρος και έχει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τι ωραία. Λεπτομέρειες που αν δεν τις δούμε και δεν τις πει κάποιος, δεν μπορούμε να τις γνωρίσουμε. Αλλά αυτή είναι η σημασία του ξυλόγλυπτου, μοναδικού αυτού κομψοτεχνήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μας πεις λίγο και εδώ στο... Α, πάνω να μας πεις κάποια πράγματα. Πάνω έχουμε τους αετούς. Είναι το όν που μπορεί να φτάσει πιο ψηλά από όλα τα όντα. Και από πάνω θα έχουμε το 12ορτό, το οποίο δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα. Είχαμε ένα τύχημα. Δεν πειράζει. Κάθε εμπόδιο σε καλό, λέμε. Και ουδέν κακό να μη γες καλού. Είναι μια αξιόλογη δουλειά, Σταύρο, και ευχαριστούμε τον Θεό και τον Όσιο Μελέτιο που σας ενέπνευσε για να το αποτυπώσετε αυτό και θα μείνει ως ένα έργο τέχνης. Θέλω να μας πεις λίγο για το Δεσποτικό Θρόνο. Ο Δεσποτικός Θρόνος... Τον είδες από κάπου, πήρες έμπνευση από κάποιο άλλο μέρος. Έχουμε πάρει κάποια στοιχεία από τον Δεσποτικό Θρόνο που βρίσκεται στη Λίντο, στη Θεοτόκο. Μάλιστα, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως. Στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και δείχνει τους αγγέλους που κρατάνε το στέμα να πηγαίνουν προς την Παναγιά, αν το δούμε από κάτω. Φαίνεται ότι η Παναγιά έχει το στέμα. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, λέει η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Και να δούμε, Μιχάλη, και το τέμπλο, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Μελέτιος ο Πηγάς, ο Άγιος Νικόλαος, όπως συνηθίζεται πάντα η εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, του προδρόμου που βρίσκεται στο μετέχμιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ο Όσιος Μελέτιος με το μοναστήρι της Παναγίας της Υψενής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και ο Άγιος Δημήτριος. Και όπως βλέπουμε, ο ναός είναι τρίκλητος, Όσιος Μελέτιος ο εν υψενή, ο Άγιος Μελέτιος ο Πηγάς και ο Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος. Τον φωστήρα της Λαρδού Ροδονήσου το καυχήμα και της Υψενής του Σεμνίου Θεοφόρον Δομήτωρα μελέτιον τιμήσομεν πίστη ως σκεύος ουρανίων αρέτων
πριν ανέβει, γαρ θαυμάτοντας δωρεάς της πόθο αναβώσει. Δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαντι, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινία μάτα. Γερόντι, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη μικρή ξενάγηση σε αυτόν τον περίλαμπρο ιερό ναό που, όπως είπαμε, είναι το καύχημα της Μονής της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Με το καλό να γίνουν τα εγκαίνια. Ο Θεός, η Παναγία μας, Όσιος Μελέτιος, να σας δίνει δύναμη, γιατί γνωρίζω τις δυσκολίες να διακονείτε εδώ με πιστότητα, με αφοσίωση, ευχαριστώντας όλους τους δωρητές, τους ανωνύμους και επωνύμους. Είναι πολλοί που δεν θέλουν, το βλέπουμε και εμείς και στο μοναστήρι μας στο Θάρι και εσείς εδώ, ότι προσφέρουν χωρίς να θέλουν, αλλά είναι εξασφαλισμένη από την τράπεζα του ουρανού η ευλογία και η πηγή των αγαθών. Είναι καλό αυτό, να μην διαφημίζεται όταν κάνουμε κάτι. Και ήθελα ένα καταληκτικό λόγο από εσάς να απευθυνθείτε στους αγαπητούς μας τηλεθεατές, μίλησε μονώντας τη γενέτειρά σας στην Ίσυρο, που σας παρακολουθεί πάντοτε με πιστότητα, με αγάπη, γιατί είστε σάρξ εκ της σαρκός της Παναγίας της Πηλιανής, της νησίρου μας, που είναι τόσο όμορφη, που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κόου και Νησίρου, και μαζί με όλα τα Δωδεκάνησα που αυτή τη στιγμή σας παρακολουθούν, μαζί με τη Χίο, τη Σάμο, τους Φούρνους, την Ικαρία, τα νησιά μας, αλλά και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Θέλω από εδώ, από τον Ιερό Ναό του Οσίου Μελετίου, να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Ένα μήνυμα ελπιδοφόρο, ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα καταλλαγής, συγχώρησης, ένα μήνυμα ανεξικακίας, όπως τα έζησε εμπράκτος Όσιος Μελέτιος. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω όλους τους πιστούς, οι οποίοι εδώ και 10 χρόνια στάθηκαν δίπλα μας, μας στήριξαν, ηθικός και υλικός. Για μας ήταν πολύ σημαντικό πρωτίστως η ηθική στήριξη σε όλο αυτό το έργο, που με πολλούς κόπους, δυσκολίες, δοκιμασίες, πειρασμούς ολοκληρώνεται ένα έργο που δεν ανήκει σε μας, είναι έργο του Θεού, είναι έργο πίστεως και της αγάπης και του ζήλου του ροδιακού λαού και όχι μόνο των ομογενών μας που βρίσκονται στην Αμερική, που τόσο πολύ μας στήριξαν, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Τα Δωδεκάνησα, θα έλεγα, ο ναός εδώ χτίστηκε από το δίλεπτο της χείρας. Δεν ξεχνάω όταν ξεκίνησε ο ναός, όταν μια κυρία συνταξιούχα ήρθε και μου λέει, γερόντισσα, εγώ δεν έχω χρήματα, λέει, να σου δίνω, αλλά λέει κάθε μήνα θα αφήνω στην άκρη 50 ευρώ και κάθε μήνα, λέει, θα σου δίνω για την ανέγερση του ναού, το οποίο το τηρεί μέχρι και σήμερα. Πολύ συγκινητικό. Είναι, έτσι χτίστηκε ο ναός. Δεν υπήρχε ένας δωρητής, υπήρξαν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ορθόδοξοι, για να φτάσουμε σήμερα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Και ήταν ένα συναγερμός αγάπης όλο αυτό. Ναι. Και να πούμε και κάτι, επειδή πιθανόν κάποιοι να κατηγορούν και να λένε, τι χρειάζεστε τόσο μεγάλους, ναι, ναούς, γιατί κάνετε τόσα έξοδα ενώ θα μπορούσαν να βοηθηθούν, ναι, φτωχές οικογένειες. Να πούμε ότι αυτό το έργο της αγάπης και της ελεημοσύνης δεν το παραθεωρούμε. Και τούτο ποιήσε κακή νομία φιένε. Ναι. Σε όλα τα μοναστήρια συμβαίνει αυτό. Δεν βλέπουμε μονόπλευρα μόνο το να γίνει ένας υπέρλαμπρος ναός. Εξακολουθούν να γίνονται και αυτές οι φιλότιμες προσπάθειες από όλα τα μοναστήρια μας, από τη Μητρόπολη μας και από τις άλλες Μητροπόλεις και ευρύτερα από την Εκκλησία. Να βοηθηθούν και οι εμπερίστατοι αδελφοί μας. Ακριβώς. Και να τονίσω σε αυτό ότι
όταν επιτελείται ένα τέτοιο έργο και κάθε έργο, νομίζω ο ένας στηρίζει τον άλλον. Όταν ένα μοναστήρι χτίζει, θα αγοραστούν τα υλικά, θα εργαστούν. Άρα τα χρήματα τα οποία τα δίνουν οι πιστοί πηγαίνουν πάλι σε οικογένειες και σε ανθρώπους που πρέπει να ζήσουν εδώ. Έτσι, νομίζω αυτά είναι αλληλένδετα τον μετάλλο. Οπότε βοηθάμε λοιπόν τον λαό της Ρόδου, της Ελλάδος. Γιατί κάποια στιγμή εδώ χρειάστηκε να έρθουν και εκτός Ρόδου κάποιοι εργάτες, τεχνίτες κτλ. Πάντως ισχύει αυτό που λέει ο λόγος του Χριστού μας. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Αυτό είναι ένα καλό έργο. Αυτός ο περίλαμπρος ναός. Είναι όμως για να δοξαστεί ο Θεός. Και όχι εμείς. Ναι, και προσπαθούμε όπως στο σπίτι μας, δεν προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο όταν το χτίζουμε. Έτσι και εμείς έχουμε ευθύνη, νομίζω, στον Κύριο να προσφέρουμε το καλύτερο όσο γίνεται βέβαια. Αυτό που προσπαθήσαμε, εμείς σήμερα θα φύγουμε, θα ακολουθήσουν άλλοι. Αυτό μένει στον τόπο, μένει στη Ρόδο. Είναι ένας τόπος προσευχής και λατρείας. Και αυτή η αλυσίδα προσευχών είναι για όλο τον κόσμο. Οφελούμαστε όλοι. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, Παναγία, ο Θεός Μελέτιος. Να εύχεστε. Όλο αυτό τον κόπο που κάνατε τόσα χρόνια, τις αγωνίες που περάσατε, τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι όλος εδώ η μελέτη, τα σχέδια κτλ. Ο μηχανικός ήταν ο κύριος Γιώργος Καραβέλατζης, τον οποίο τον ευχαριστούμε. Εκαστελορίζει ορμόμενος. Δόξα τω Θεώ, να εύχεστε να ολοκληρωθεί τώρα και η αγιογράφηση του ναού εσωτερικά, γιατί και εκεί χρειάζεται χρόνος και κόπος. Δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού όλα ολοκληρώνονται. Εγώ πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι εγώ, η αδελφότητα, προς το ροδιακό λαό, προς όλους οι οποίοι και τους ομογενείς τονίζω που μας βοήθησαν και μας στήριξαν μέχρι σήμερα. Και εύχομαι ο Άγιος Μελέτιος να χαρίζει σε όλο τον κόσμο υγεία, ειρήνη, πρωτίστως ψυχική και σωματική. Κατάμφω όπως λέμε, τη χρειαζόμαστε. Και όλοι να αξιωθούμε τη σωτηρία των ουρανών μέσα από το δρόμο της αγάπης και της ταπεινώσεως το οποίο μας διδάσκει ο βίος του Αγίου Μελετίου. Και αυτό το οποίο λέει το όνομά του Μελέτιος. Και τη συγχωρητικότητος. Κυρίως τη συγχωρητικότητας, γιατί και ο Άγιος συγχώρησε. Ήταν έμπρακτη αυτή η συγχωρητικότητα. Μαζί με όλα αυτά τα οποία είπατε, Γερόντισσα, να κρατήσουμε και από τη λέξη Μελέτιος τη μελέτη της Γραφής. Γιατί και αυτή η μελέτη της Αγίας Γραφής του Ιερού Ευαγγελίου μας ανοίγει δρόμους για να βλέπουμε τα πράγματα πιο πνευματικά, όχι κοσμικά, αλλά με αυτό το ουράνιο φίλτρο που λέγεται Χριστός, που λέγεται Ευαγγέλιο, που λέγεται Ορθόδοξη και Αμόμητη Πίστη. Όσιος Μελέτιος να πρεσβεύει για όλους μας, παρακαλούμε τους αγαπητούς μας τηλεθεατές και όσους μας παρακολουθούν να έρθουν είτε την Παρασκευή βράδυ στον Εσπερινό, είτε το Σάββατο στην ημέρα των Εγγενείων, είτε την Κυριακή πρωί που θα γίνει και πάλι πολύ αρχιερατική λειτουργία, αλλά και μετά όποτε μπορούν να έρχονται εδώ να προσκυνούν τη χάρη του Οσίου Μελετίου, να παίρνουν δύναμη και να φεύγουν ανανεωμένοι.